Το σέβομαι αυτό. Νομίζω ότι έχεις πάρα πολύ ενδιαφέρον σαν καλλιτέχνης γενικά. Το έχω σκεφτεί πολύ και σε έχω παρακολουθήσει αυτήν την εβδομάδα και στο σύριαλ, το οποίο δεν έβλεπα, όχι γιατί κάνω την έξυπνη, δεν βλέπω τηλεόραση αυτούς τους υπεράνω, γιατί δεν τυχαίνει τη συγκεκριμένη ώρα. Το είδα επί τούτου. Έχεις πολύ πράγμα καλό. Δούλεψε τον εαυτό σου, αλήθεια σου το λέω, από την καρδιά μου δηλαδή. Ο μεγαλύτερος εχθρός θα μπορούσε να είσαι εσύ και δεν θα ήταν συγχωρήσιμο να μην κάνεις κάτι πολύ μεγάλο. Αυτά. Jake. Μετάπωσες. δηλαδή δεν έχω πιο. Μετά από σένα το χάος. Να σου πω, είναι έξαρτη αυτό. Μετά από σένα το χάος. Όχι. Μετάμωσες. Το ξέρει. Ναι, βέβαια. Τι λέμε και εδώ. Κάποιος να τον επαναφέρει. Λοιπόν, φίλε, να σου πω κάτι. Το πρώτο μέρος με τρόμαξε λίγο. Θέλω να πω... Αυτό που τραγούδαγε η Μαρίνα. Και είπε άλλα τον άλλον τα στιχάκια. Εντάξει. Να μην το πω. Πάμε. Τρόμαξα λίγο. Και επίσης, να σου πω κάτι, πρώτη φορά βλέπω Ζεμπέκικο που είναι εκτός ρυθμού παντού, αλλά ρε φίλε είχε μια τσαλοσύνη που του πάει. Δηλαδή το Ζεμπέκικο λέω πάντα είναι ένας χώρος που είναι αντρικός και δεν έχει κανόνες, δεν έχει όρια, δεν έχει. Ήσουν εκτός ρυθμού παντελώς, αλλά ήσουν καλός. Τυχερός που δεν βαθμολογείται στο χώρο. Είμαι μονίμως εκτός ρυθμού. Ήσουν καλός όμως. Όταν μπήκε το τραγούδι, είπα εντάξει, εδώ είμαστε. Βρήκες ακριβώς τι σου ταιριάζει. Ήσουν πάρα πολύ καλός. Πραγματικά σου λέω πάρα πολύ καλός. Μπράβο. Νίκο. Μπορείτε να μας συστήσετε τους δύο σολίστες. Θα έπρεπε. Ευχαριστώ. Νικόλας Μπουρδάκης. Αντώνης Γεπεσάκης. Γνωστή και αγαπημένη. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί τα άτομα δεν τα ήξερα, αλλά είμαστε κοντοχωριανοί τελικά. Από πού? Από την Νεάπολη. Mm. Από τον Κουρσόνα, του Μιλοποτάμου. Κρήτη. Κρήτη. Για να το λες εσύ έτσι θα είναι. Ο Κρουσόνας δεν το έχω, αλλά... Ο Κρουσόνας είναι πρέπει δίπλα από τα Ζωνιανά, το χωριό μου. Α, τα Ζωνιανά είναι το χωριό σου. Αυτά δεν τα έπεσα από την αρχή. Δεν είπες δυο λόγια από την αρχή. Πες μας, κάνε μας ένα εδώ παραγωγή. Παραγωγή πείτε κάτι. Έχω να σου πω κάτι μετά. Θέλω να μου φέρεις τα Ζωνιανά. Ό,τι σας έχουν πει από τη τηλεόραση είναι ψέματα. Επίσης, το ξέρω. Το ξέρω πολύ καλά. Και είναι κρίμα. Είναι ψέματα γιατί είναι πραγματικά. Είναι πολύ ποδιέστερα αυτά που πει η τηλεόραση. Επίσης, όταν πας στο καμαρίνι με την Χριστιανά, να σου πει διάφορα, πάρε και την Κατερίνα μαζί. Επιτρέψτε μου. Μιλάω. Μιλάω. Σας έχω χάσει. Είναι... Όταν μιλάω εγώ, εσύ δεν μιλάς. Συγγνώμη, αλλά θίξαμε ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Ποιο? Τα Ζωνιανά. Και είναι κρίμα. Είναι ψέματα γιατί όχι, είναι πραγματικά. Είναι πολύ ποδιέστερα αυτά που πει η τηλεόραση. Επίσης, όταν πας στο καμαρίνι με την Χριστιανά... Νικόλας Μπουρδάκης. Αντώνης Γεπεσάκης. Γνωστή και αγαπημένη. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί τα άτομα δεν τα ήξερα, αλλά είμαστε κοντοχωριανοί τελικά. Από πού? Από την Νεάπολη. Από τον Κουρσόνα, του Μιλοποτάμου. Κρήτη. Κρήτη. Για να το λες εσύ έτσι θα είναι. Ο Κρουσόνας δεν το έχω, αλλά... Ο Κρουσόνας είναι πρέπει δίπλα από τα Ζωνιανά, το χωριό μου. Τα Ζωνιανά είναι το χωριό σου. Αυτά δεν τα έπεσα από την αρχή. Δεν είπες δυο λόγια από την αρχή. Πες μας, κάνε μας ένα εδώ παραγωγή. Παραγωγή πείτε κάτι. Έχω να σου πω κάτι μετά. Θέλω να μου φέρεις τα Ζωνιανά. Ό,τι σας έχουν πει από τη τηλεόραση είναι ψέματα. Επίσης, το ξέρω. Το ξέρω πολύ καλά. Και είναι κρίμα. Είναι ψέματα γιατί όχι, είναι πραγματικά. Είναι πολύ ποδιέστερα αυτά που πει η τηλεόραση. Επίσης, όταν πας στο καμαρίνι με την Χριστιανά, να σου πει διάφορα, πάρε και την Κατερίνα μαζί. Επιτρέψτε μου. Μιλάω. Μιλάω. Σας έχω χάσει. Είναι... Όταν μιλάω εγώ, εσύ δεν μιλάς. Συγγνώμη, αλλά θίξαμε ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Ποιο? Το Ζωνιανό. Αυτό που είπαμε. Εντάξει, δεν είμαστε εδώ γι' αυτό. Δεν θα κρίνω λοιπόν την εμφάνισή σου σήμερα ούτε από το τραγούδι της Μαρίνας που τα έκανε θάλασσα με τους στίχους, ούτε από το χορό σου. Θα κρίνω εσένα
που τραγούδησες και ήσουν καλός. Μάλιστα. Μαρίνα μου, έχεις χάσει τα λόγια του στίχους, είναι απαντήσεις σε αυτό που σου λέει ο Νίκος? Είχαμε ξεκινήσει με άλλο τραγούδι, καταλήξαμε με άλλο χθες, δεν πρόλαβα να το μάθω, δεν είναι γυναικείο κομμάτι, οπότε δεν το είχα στα αυτιά μου, δεν το ήξερα, συγγνώμη, δεν πρόλαβα να το μάθω. Συμβαίνει και αυτό, συμβαίνουν αυτά. Μάλιστα. Δημήτρη μου, κάτι θες να πεις πριν φύγεις? Ειδικά αν έχεις παρτινέτρο Δημήτρης, συμβαίνει βέβαια. Θες κάτι να πεις πριν φύγεις? Όχι, απλώς θίξαμε ένα θέμα των Ζωνιανών που ήταν πριν 10 χρόνια, κάτι το οποίο ήταν ένα τηλεοπτικό καθαρά γεγονός. Μέσα σε ένα ολόκληρο χωριό ήταν 5 άτομα τα οποία έκαναν κάποια συγκεκριμένα άτομα. Και απλώς εξευτελίστηκε μια ολόκληρη γενιά. Και είναι κρίμα, γιατί έχει παραμείνει στην οτροπία των ανθρώπων ότι μια συγκεκριμένη κοινωνία, η οποία κρατάει συγκεκριμένες αρχές που δυστυχώς δεν υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα και ούτε στην ευρύτερη περιοχή, να εξευτελίζονται με τέτοιο τρόπο. Και όχι, δεν είναι αυτά τα Ζωνιανά που ξέρετε, και θα σας προέτρεπα να πάτε να τα γνωρίσετε από κοντά, διότι είναι άκρος φιλόξενη. Έχω πάει, δεν τα θεωρώ ξεφτυλισμένα. Όλα αυτά που λες είναι στον δικό σου κόσμο της φαντασίας. Δυστυχώς είναι σε πολλών ανθρώπων. Όλοι οι γνωστοί μου εκτιμούν τα Ζωνιανά. Δυστυχώς είναι πολλών ανθρώπων οι οποίοι δεν τα γνωρίζουν προσωπικά. Έχουν ακούσει αυτά που λένε τηλεοράσεις περί ναρκωτικών, περί πιστολιών. Και δεν υφίσταται. Παπά, μην τα λες αυτά τα πράγματα, καλέ. Δεν έχω ακούσει ποτέ κάτι κακό ή οτιδήποτε. Ωραία, εντάξει. Έγινε ένας άλλος. Ωραία. Μπορείτε να πάτε στο Green Room.